με τέτοιες διοργανώσεις όμως μπορούμε να τους βγάλουμε από τον καναπέ, να τους φέρουμε στο γήπεδο να τρέξουν, να δρώσουν, να ξεχάσουν την οθόνη. Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη διοργάνωση καταφέραμε αυτό το πράγμα, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά που ασχοληθήκαν και τα υπόλοιπα που είναι σήμερα στο γήπεδο, έστω αν πετύχουμε το 70-80%, θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Η διοργάνωση αυτή προτίθεται να συνεχιστεί και του χρόνου και για τα επόμενα χρόνια. Λογικά με την επιτυχία που είχε το πρόγραμμα για φέτος, θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέματα Υπουργείου, θέματα πολιτικής, τα οποία θα αποφασίζουν η διεύθυνση μέσης εκπαίδευσης. Είμαστε λίγο άτυχοι στη φετινή χρονιά, γιατί ενώ ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτών προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ήταν τότε, αν θυμάστε, τα απεργιακά μέτρα των συναδέρφων. Οπότε σπρώχτηκε λίγο το πρόγραμμα προς τα πίσω, όμως πιστεύω ότι έγινε μια καλή διοργάνωση. Έτσι, για να πω και δύο λόγια, για τα πρότυπα που έχουν αυτά τα νεαρά παιδιά, έχουμε αθλητές και σαν Κύπρος και σαν Ελλάδα που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Είναι και αυτοί οι αθλητές μια πολύ καλή αφορμή για να χαρούν αυτά τα παιδιά με αυτήν την διοργάνωση. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή αφορμή. Εκείνον το οποίο θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι και μόνο η ενασχόληση με τον αθλητισμό δεν σημαίνει ότι όλοι θα γίνουν πρωταθλητές, δεν σημαίνει ότι όλοι θα παίξουν επαγγελματικό μπάσκετ ή τέλος πάντων θα ασχοληθούν επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Το θέμα είναι ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και η κουλτούρα εκείνη, αυτά τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή να έχουν στα παιδιά αυτά να δημιουργηθεί η κουλτούρα εκείνη η οποία για όλη τους τη ζωή θα τους κρατήσει συνδεδεμένους και ενεργά απασχολούμενους στον αθλητισμό. Και φυσικά ένα άθλημα δεν θέλει μόνο αθλητές, θέλει και διαιτητές, θέλει και προπονητές, θέλει και οι φυσιοθεραπευτές, οπότε είναι και αυτές οι θέσεις που πρέπει να γεμίσουν από κάποιους. Να προσθέσω σε όλα αυτά που είπες, συν θέλει μια νομοσπονδία με όραμα, με βλέψεις, χρειάζεται χορηγούς, είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι συνδυασμός πάρα πολλών παραγόντων. Όμως πιστεύω ότι πλέον πρέπει να αρχίζουν τα βήματα μας να γίνονται πιο μεγάλα και οι στόχοι πιο μεγάλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να απολαύσετε τη διοργάνωση.